γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Κολοκόνη στην Αμυγδαλή. Στην παρακάλληλο περιοχή, στην ιδιάζουσα και ιδιόμορφη, η οποία κάθε 40 χρόνια παθαίνει και μία ξηρασία. Δύο πλημμύρε σαν αυτή από το 78 και μία ξηρασία το 77 καπάκι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φως για το 4 να καλλιεργήσουμε. Δεν σπήραμε ούτε κιλό σιτάρι, ούτε στρέμμα, ούτε παπάκι θα σπήρουμε. Άρα πού πάμε, πάμε να πληρωθούμε κάτι, να επιβιώσουμε το 3, πήραμε 100. Και εδώ να ξέρετε ότι το βαμβάκι και το αμύγδαλο είναι. Άλλες καλλιέργειες θα μιλήσουν άλλοι κύριοι. Το βαμβάκι είναι γύρω στις 17-20.000 στρέμματα που καλλιεργούμε. Δεν πρόκειται να σπεί κανείς μα κανείς. Και το αμύγδαλο πληρώθηκε χθες μέσω λίγο ελγά. Δόθηκαν κάποια λεφτά, τα οποία είναι ικανοποιητικά για η ζημία που έγινε τον παγιδό τον Απρίλιο και ακαρπής και πλημμύρα μετά. Πέσαν κάποια καλά λεφτά, δεν το αγγίζουμε αυτό. Μας πονάει το βαμβάκι. Το βαμβάκι 140 ευρώ που πήραμε μέχρι σήμερα δεν είναι ούτε το 40 ούτε το 30%. Ζητάμε από την κυβέρνηση τα 140 να γίνουν 240. Για να αντέξουμε και ένα πρόγραμμα προσεχώς για το 4 ή και για το 5. Εφόσον θα μιλήσουν και οι άλλοι ειδικοί ποιοι είναι, τα νερά βλέπουμε να φεύγουν σημειωτών, που λένε και στο ΚΚΚ, έτσι λέγεται παλιά. Πάμε σημειωτών, αργά, θα κάνουμε και λίγο χιούμορ. Λοιπόν, δεν θα καλλιεργήσουμε το 4 σίγουρα, για το 5 δεν ξέρουμε τίποτα, να βοηθήσει και ο Θεός και ο καιρό. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω, να πείτε κάτω στα κεντρικά, στην Αθήνα, αυτή κυβερνάει. Να μας ενισχύσουν τα λεφτά, τα 140 ευρώ, στο μπαμπάκι μιλάμε πάντα, να γίνουν 240. Ο ΕΛΓΑ λέει 201. Δεν ξέρω να βρουν τρόπο. Βοηθήσαν τώρα με τα μίγδαλα, κάτι δώσαν οι αρρωγοί. Μας πονάει η καλλιέργεια του μπαμπακιού, γιατί θα πέσει και το ΑΕΠ στη Θεσσαλία. 40, όλοι αυτοί οι μπαμπακάδες έχουν 40.000 και 50.000 εφόδια στους γεωπόνους. Και χρέος, και αν καλλιεργήσουμε θα είναι το ΑΕΠ, θα ανοίγει το ΑΕΠ της Θεσσαλίας. Ευχαριστώ, δεν έχω να προσθέσω περισσότερα, σας εύχομαι καλή επιτυχία και να πούμε και για τα έργα λίγο. Σύραγγα ζητάμε στο Αιγαίο, ο κύριος Δήμαρχος μου είπε στο αυτή πριν ότι το κόψαν από κάτω. Τέλος πάντων. Εμείς θα το διεκδικήσουμε. Εμείς θα το διεκδικήσουμε. Και προσθήκη ταμιευτήρα, υπάρχουν 30.000 στρέμματα στο διπλανό ταμιευτήρα του μεγάλου, το 40.000, να γίνει ακόμα ένα ταμιευτήρα, γιατί ξηρασία έχουμε. Έχει να τρέξει από το Σεπτέμβριο. Ψυχάλες.